Νότιας Κρήτης ανοίγει, ανοίγει τρία νέα κεφάλαια στη ζωή του, στην ιστορία του. Το πρώτο που για μένα έχει και συναισθηματική αξία είναι ότι υποδεχόμαστε στο επιτελείο του φεστιβάλ τον αγαπημένο μου φίλο συνάδελφο και δάσκαλό μου στα φεστιβάλ του Ντιμαντέρ, τον ιστορικό διευθυντή του φεστιβάλ, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Ντιμαντέρ Θεσσαλονίκη, τον Μισελ Λιμό. Χάρη στο Μισελ διαλέξαμε αυτή την ταινία και χάρη στην φιλία και στην επαγγελματική αλληλοεκτίμηση του Μισελ. Κώστα, δεν ακούγεσαι καλά. Αυτό το είχες, το κρατάς έτσι εγώ. Ναι. Τώρα θα με ακούσετε όλοι. Λοιπόν, χάρη στην αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στον Ζάκ Μαδιάν και τον Μισελ Δημόπουλο, έχουμε τη χαρά να είμαστε το πρώτο μέρος στην Ελλάδα που προβάλλεται αυτή η καταπληκτική ταινία, Le Revolté, η Εξεγερμένη, που είναι η πρώτη προβολή σε αίθουσα στο εξωτερικό μετά την πρεμιέρα στο Παρίσι πριν από 3,5 εβδομάδες. Το δεύτερο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του φεστιβάλ είναι ένας ακόμα πιο έντονος διεθνής προσανατολισμός. Μαζί με τις ελληνικές ταινίες θα φέρνουμε όλο ένα και πιο πυκνά σε αυτό εδώ το φεστιβάλ ταινίες ξένων δημιουργών, όχι μόνο παραδοσιακά ντοκιματέρ, αλλά και καινούργια ντοκιματέρ, τα ντοκιματέρ των δημιουργών. Το τρίτο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του φεστιβάλ είναι αυτή η συμβολική κίνηση που κάναμε, που πήραμε το πόδι μου από εδώ και το φέραμε εδώ, διότι έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός που θα χαιρετήσει το φεστιβάλ. Θα πρέπει να καταλάβει η πόλη, νομίζω, ότι αυτός ο θεσμός μπορεί να μεγαλώσει, μπορεί να δυναμώσει την πολιτιστική παρουσία της πόλης μας και γι' αυτό χρειάζεται στήριξη. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ βέβαια το φεστιβάλ Αρκαδία της Κρήτης που μας κάλεσε εδώ να παρουσιάσουμε την ταινία του Le Revolté. Ήθελα πριν ξεκινήσει η ταινία και τον κύριο Σπυρόπουλο βέβαια, να πω δύο λόγια για τον σκηνοθέτη Ζακ Μπαντιάν, ο οποίος είναι δίπλα μου. Ο Ζακ Μπαντιάν είναι μια παλιά καραβάνα στον χώρο του ντοκιμαντέρ στη Γαλλία. Εργάζεται στο σινεμά από την δεκαετία του 60. Ήταν και βοηθός του Ρομπέρ Μπρεσόν, δηλαδή όλοι οι συνεφείς τον ξέρω, τον Ρομπέρ Μπρεσόν, ήταν βοηθός του και στις ταινίες σημαντικές. Στη διάρκεια των γεγονότων του Μαΐου του 68, ο Ζακ Μπαντιάν, μαζί με άλλους βέβαια, εργαστήκαν ως ρεπόρτερ κατά κάποιο τρόπο των γεγονότων εκείνων, διότι η γαλλική τηλεόραση είχε πάρει εντολή να μην καλύψει τα γεγονότα του 68 και έτσι υπήρξαν εθελοντές, ακτιβιστές, οι οποίοι τραβήξαν πάρα πολλά φιλμάκια γύρω από τα γεγονότα αυτά. Εν τω μεταξύ ο κ. Μπαντιάν δεν αρκέστηκε, δηλαδή στο μαζί και ήταν και ένας άλλος πολύ σπουδαίος προθέτης, ο οποίος τώρα έχει πεθάνει μερικά χρόνια, είναι ο Κρις Μαρκέρ, ο οποίος ήταν στην ίδια συλλογική ομάδα που κατά κάποιο τρόπο συλλέγανε εικόνες από τα γεγονότα του Μαΐου. Λοιπόν, ο κ. Μπαντιάν βέβαια δεν περιορίστηκε σε αυτό, μετά προχώρησε, πήγε σε πολλές χώρες, πήγε στο Μεξικό και εκεί πέρα γύρισε μια ταινία, μια από τις λίγες ταινίες που ασχολήθηκε τότε με τους Ζαπατίστες, τους λεγόμενους, την Εύθραυστη Αρμάδα. Ο ίδιος, ο κ. Μπαντιάν, είναι αρμένικης καταγωγής και ήταν επίσης ένα από τα θέματα που τον απασχόλησε η γενοκτονία των Αρμενίων. Οπότε έκανε πολλές ταινίες γύρω από αυτό το θέμα και μάλιστα και μια εγκατάσταση που δημιούργησε ο ίδιος στο Παρίσι το 2015 όταν βγήκε ο νόμος για την γενοκτονία των Αρμενίων.
Ιουνίων στη Γαλλία, μια τεράστια εγκατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι έχει ένα παρελθόν κινηματογραφικό πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, για να έρθουμε στην ταινία που θα προβάλλουμε σήμερα. Η ταινία αυτή, η Εξεγερμένη, ξεκίνησε, όπως σας είπα, από εικόνες που είχαν τραβήξει ήδη πριν 50 χρόνια. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρωτοφανές, ας πούμε, γεγονός. Ο ίδιος σκηνοθέτης να έχει τραβήξει τις εικόνες εκείνες, και δεν ήταν βέβαια ο μόνος, και μετά, λόγω της επετείου των 50 χρόνων από το Μάη του 68, δηλαδή πέρσι, το 2018, αποφασίσανε να χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το υλικό και να δημιουργήσουν ένα είδος χρονικού των γεγονότων. Και αυτό που θα δείτε είναι αυτό, δηλαδή θα μπείτε μέσα στα γεγονότα σαν να είναι σημερινά. D'avoir invité les révoltés sur vos écrans. C'est une avant-première pour la Grèce, en tout cas. Le film est sorti le 9 janvier en France, un peu partout. Ευχαριστώ τον Κώστα και τον Τερσπάν ότι πήραν αυτή την πρωτοβουλία να δείξουν την ταινία σε πρώτη προβολή εδώ στην Ελλάδα. Η ταινία βγήκε 11 Ιανουαρίου στο Παρίσι. Oui, je crois que Michel, il a, je sais pas, on traduira après, mais je crois qu'il a expliqué que ce film avait été tourné, les images qui sont dans ce film ont été tournées il y a 50 ans dans un collectif de cinéma engagé politiquement. Ακριβώς αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι αυτή η ταινία φτιάχτηκε από εικόνες που είχαν τραβηχθεί πριν από 50 χρόνια από μια κολεκτίβα σκηνοθετών, έτσι, ακτιβιστών, θα λέγουμε, σκηνοθετών, πριν από 50 χρόνια.